Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτώχο μάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Είμαι η Βασιλική. Και είμαι ο Δημήτρης. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο ποια είναι η γνώμη τους για τη Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα. Πάμε να ρωτήσουμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Έχει πολλές επιλογές για φαγητό, για καφέ, ειδικά στο Λευκό τον Πύργο. Την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Κοίταξε, ωραία πόλη. Πιο χαλαρή από την Αθήνα οι ρυθμοί και οι άνθρωποι γενικότερα σαν νοοτροπία. Έχει και πολύ ωραία γλυκά και έχει αναπτύξει και μια δυναμική τα τελευταία χρόνια με τις επενδύσεις εκεί στο λιμάνι κτλ. Φαίνεται ότι. Η Θεσσαλονίκη είναι κοινό γνωστό ότι είναι η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Είναι μια πολύ όμορφη παραθαλάσσια πόλη, με πολύ ωραία κτίρια, πολύ ωραία ρημοτομία, ρημοτομικό σχέδιο. Θεωρώ ότι βγάζει και ένα κομμάτι από επαρχία, είναι πιο φιλικός ο κόσμος. Έντονο το βυζαντινό στυλ στις εκκλησίες, πολύ ωραίες βυζαντινές εκκλησίες. Είναι η δεύτερη μου πατρίδα, η Θεσσαλονίκη, θεωρώ. Έζησα εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Είναι μια πόλη που δεν σταματάει να κινείται, είναι ακίνητη πόλη. Ο λαός εκεί πέρα πάντοτε σε ενέργεια, σε δράση. Την αγαπάμε πολύ και θέλουμε να πηγαίνουμε, παρόλο που έχουμε πάει λίγες φορές. Αν θα μπορούσαμε, θα πηγαίνουμε πιο πολλές. Οι Θεσσαλονικές είναι πολύ ωραίες γυναίκες και γενικά είναι πολύ περιποιημένες και γενικά αρέσουν στον αντρικό πληθυσμό. Παιδιά, εμείς κατεβήκαμε για Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε μια πολύ καλή γνώμη. Όμως, μας έχει εμπνεύσει αθηναϊκός αέρας. Αγαπάμε πολύ Αθήνα. Τέλεια είναι η γνώμη μου. Η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη, πολύ ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι και έχει τα καλύτερα μεζοδοπολία. Έχετε πάει πολλές φορές? Μία φορά παλαιότερα. Έρχεστε συχνά? Ερχόμαστε κάθε 2-3 μήνες έτσι, για μία βόλτα, για ένα θέατρο, λίγο να δούμε την Ακρόπολη. Το ζούμε πολύ τουριστικά. Είναι λίγο λιγότερο ωραία από την Αθήνα. Προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά από ό,τι έχω δει από YouTube, βίντεο και τέτοια, γιατί θέλω να πάω. Ως ξενάγηση το βρίσκω πολύ ωραίο μέρος. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι και ένα ξενοθέατο με το καράβι στη Θεσσαλονίκη και θέλω να μπω εκεί πέρα. Έχω μια μανία με τα καράβια. Και γενικά θέλω να πάω και στο Λευκό Πύργο. Ειδικά με ό,τι γίνονται, ας πούμε, όλα τα events που γίνονται εκεί πέρα, θέλω να πάω. Είναι ένα must place το οποίο θέλω να επισκεφτώ. Εγώ την αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είναι ρομαντική πόλη, εντάξει, έχει λίγο το μπαγκλαντέζικο, αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Αλλά γι' αυτό την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Το μπαγκλαντέζικο, τι εννοείς? Λίγο το πιο ανοργάνωτο, έχουμε 3-4 δρόμους κεντρικούς με το ζόρι. Εντάξει, σε αυτό είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά τα βρίσκουμε μεταξύ μας. Πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά πρόσχαρους, πραγματικά χαρούμενους. Τώρα από κόσμο δεν γνωρίζω τόσο πολύ, αλλά θεωρώ πως είναι πολύ ανοιχτός ο κόσμος. Είναι πολύ ανοιχτό μυαλί και πολύ δεκτική. Σε σχέση με εμάς στην Αθήνα δηλαδή? Ναι, ναι. Και γενικά και σε άλλα θέματα. Δηλαδή ξέρω ότι είναι πολύ ανοιχτή στο ότι δεν υπάρχουν πολλά στερεότυπα. Οπότε θεωρώ πως είναι μια ελεύθερη περιοχή. Δεν έχω φίλους, αλλά έχω ταξιδέψει αρκετές φορές για Σαββατοκύριακα, για τριήμερα, γιατί πραγματικά είναι μια πόλη που σε αγκαλιάζει. Ωχ, δεν σας είδα εκεί. Ακούγα το podcast μας. Το ξέρατε ότι έχουμε podcast. Μπείτε σε όλες τις μεγάλες εφαρμογές για podcast και βρείτε το. Ό,τι θες να κάνεις το βρίσκεις εκεί πέρα, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο δύσκολα πράγματα. Από διασκέδαση μέχρι, τι να σου πω, είναι η πόλη η οποία οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας πας εκεί πέρα, πρωί, μεσημέρι, χάραμα, βράδυ, θα έχει ζωή. Το φαγητό το προτιμάτε στη Θεσσαλονίκη ή εδώ στην Αθήνα?
Το φαγητό, παιδιά, το προτιμάμε στα Χανιά. Έχω ζήσει 11 χρόνια, αυτό συστήνω. Ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Αθήνα. Εγώ βασικά είμαι πόντια. Και εκεί, επειδή υπάρχουν και αρκετοί πόντοι και η κουλτούρα είναι πιο κοντά σε αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει και στην Αθήνα όμως. Τώρα, αν μαγειρεύουν καλύτερα, δεν ξέρω. Δεν έχω μπει σε όλα τα σπίτια για να σου πω. Έχουν την περίφημη μπουγάτσα. Ναι, ναι, τη γνωρίζω. Που είναι στη σπεσιαλιτέ τη Θεσσαλονίκη. Έχει ωραία μπουγάτσα. Μπουγάτσα κρέμα ή τυρί? Κρέμα. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης? Δεν θα έλεγα κόντρα ως προς τα άτομα. Κυρίως θα έλεγα σε θέματα π.χ. ποδοσφαιρικά. ΠΑΟΚ, ας πούμε, Ολυμπιακός σε σχέση με Αθήνα, Νίκαια και τέτοια. Θυμάμαι, είχα πάει με κάτι φίλες μου και είχαμε πει: δεν θα πούμε καλαμάκι, θα πούμε σουβλάκι. Και μία είπε: θέλω ένα καλαμάκι. Και την κοιτούσα λίγο με μισό μάτι, αλλά εντάξει. Κόντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι είναι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο μπασκετικό, στον αθλητικό χώρο. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Σε κάποιο άλλο κομμάτι δεν έχω ακούσει κιόλας, μικρό είμαι ακόμα. Αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο ειδικά υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Σίγουρα. Καμία κόντρα. Εμείς την αγαπάμε την Αθήνα πάρα πολύ, τη λατρεύουμε, ναι. Και δεν το έχουμε βιώσει γενικά. Ναι, καμία κόντρα. Όχι, αγαπάμε Αθήνα. Πλέον πηγαίνουμε, ερχόμαστε και πολύ πιο εύκολα, ειδικά νεολαία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη το έχουμε πολύ πιο εύκολο από όσο κάποτε. Οπότε δεν πιστεύω τόσο. Πιστεύω πως ναι, ενδόμηχα λίγο υπάρχει. Αυτό, ας πούμε, που μας κοίταξαν λίγο περίεργα, λένε Αθηναίες είστε. Οπότε ναι, πιστεύω υπάρχει. Πιο πολύ από εκείνους προς εμάς. Αυτό έχω βιώσει. Αλλά γενικά είναι πολύ καλοί άνθρωποι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω μια μικροκοντρίτσα υπάρχει μεταξύ πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπείτε να δείτε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο και για όλα μας τα επεισόδια, από μαγνητοφωνήσεις και πολλά άλλα καλούδια. Και έχουμε ένα φρέσκο σερβερ στο Discord, όπου αν μπείτε στο Patreon θα έχετε πρόσβαση σε μια κοινότητα όπου μπορείτε να μιλήσετε, να κάνετε chat με ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους που μαθαίνουν ελληνικά και να χτίσουμε όλοι μαζί μια ωραία ατμόσφαιρα. Σας περιμένουμε. Αν μπορούσες να μετακομίσεις εκεί, θα το έκανες? Άνετα πιστεύω, ναι. Άνετα. Θα έμενες στη Θεσσαλονίκη, θα έφευγες από την Αθήνα για να μείνεις εκεί? Δεν νομίζω, όχι. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν έχει τόσες επιλογές. Η Αθήνα είναι πιο πολύ πολιτισμική. Αφομοιώνει περισσότερο τους διαφορετικούς λαούς. Η Θεσσαλονίκη είναι γλυκιά, όμορφη. Πάντα έλεγα ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι συγκρίσιμες. Θα ήθελα να ζήσω εκεί, αν μου δινόταν η ευκαιρία και στον επαγγελματικό τομέα, να μπορώ να ζήσω. Εντάξει, Αθήνα είναι πιο ακριβή στη ζωή. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, τι θα προτιμούσες? Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα την Αθήνα, γιατί το κέντρο της δεν το αλλάζω με τίποτα. Ειδικά το Μοναστηράκι, το Θησίο είναι φοβερά μέρη. Εγώ προτιμώ την Θεσσαλονίκη, ναι, σίγουρα. Νομίζω στην Αθήνα δεν θα μπορούσα να ζήσω, αλλά στη Θεσσαλονίκη έζησα και μπορώ να ξαναζήσω. Δεν μένεις εδώ δηλαδή, στην Αθήνα? Όχι. Την προτιμάτε από την Αθήνα δηλαδή? Όχι. Α, όχι. Γιατί είμαι Αθηναία και αγαπώ την Αθήνα. Εγώ πολύ δύσκολα θα άφηνα την Αθήνα. Πάρα πολύ δύσκολα. Καλώς ή κακώς, όλα γίνονται στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη να πηγαίνουμε, να τη βλέπουμε, να περνάμε όμορφα, να χαλαρώνουμε. Η Αθήνα είναι για να ζεις. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει και όταν θα γίνουν όλα αυτά που σκοπεύουν να κάνουν, ότι θα είναι λίγο πιο εμπορική. Και καλά θα κάνουν, γιατί είναι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, καλά θα κάνουν. Νομίζω είναι ένα βήμα το αεροδρόμιο, π.χ. Το μετρό. Το μετρό, εντάξει, ένα καλό ανέκδοτο, αλλά μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται, η Αθήνα μάλλον αγαπάει τη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης, τι λες? Ναι, οπωσδήποτε. Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα πήγαμε πρόσφατα με τη Μαριλένα. Ήτανε φοβερά. Λατρεύω. Θα έμενα στη Θεσσαλονίκη. Κι εγώ νομίζω θα έμενα Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εδώ το Facebook και το Instagram μας. Μπείτε, ακολουθήστε μας για να μην χάνετε κανένα νέο μας και καμία από τις δημοσιεύσεις μας. Και εδώ οι φίλοι μας, οι μεγάλοι μας υποστηρικτές, στο Patreon,
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπρακτη υποστήριξή σας. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα, να πούμε γεια. Γεια σας. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά. Γεια χαρά.